Κύριε Υπουργέ, οι συμβασιούχες εργαζόμενοι στην καθηρότητα των σχολείων είναι περίπου 9.500. Για χρόνια βρίσκονται σε εργασιακή ομοιρία στην κυριολεξία. Πληρώνεται ψίχουλα με το άθλιο εργασιακό καθεστώς της εργολαβίας και η ανανέωση των συμβάσεων τους είναι τα τελευταία χρόνια στη διάθεση των εκάστοτε δημοτικών αρχών. Γυναίκες στη συντριπτική πλειοψηφία με 12 και 15 χρόνια δουλειά στα σχολεία σηκώνουν στους ώμους τους το κρίσιμο τομέα υγιεινής και καθαριότητας σχολικών μονάδων. Το πρόβλημα της καθαριότητας σχολείων έχει επιδεινωθεί και απαιτεί το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό που να συνεπικουρεί τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας σχολείου και δεν αφορά απλά την καθαριότητα των αιθουσών μετά το πέρας της. Σήμερα οι συνθήκες εργαϊγιεινής στα σχολεία είναι ορατό να οδηγηθούν σε ακόμη πιο επικίνδυνους δρόμους αν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα και αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνει το άρθρο 115 του νόμου 4547 του 2018. Χιλιάδες συμβασιούχες καθαρίστριες τον Ιούνιο του 2020 θα οδηγηθούν σε μια ορατή εξέλιξη που πολλαπλασιάζει τα επικίνδυνα διέξοδα στην υγιεινή των σχολείων, με γνωστή τη λειψή χρηματοδότηση των Δήμων για αυτή την ευθύνη που τους έχει ανατεθεί, με γνωστό το περιοριστικό πλαίσιο που ισχύει για τις προσλήψεις αυτού του προσωπικού στους Δήμους και με ανύπαρκτο σε αυτή τη φάση χρονικό ορίζοντα για τους Δήμους να κινήσουν διαδικασίες με αποτέλεσμα την οποιαδήποτε πρόσληψη προσωπικού. Με βάση τα παραπάνω, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο οφείλουν να λύσουν αυτό το κύριο ζήτημα άμεσα και να δώσουν επιτέλους οριστική λύση με τη μονιμοποίηση των καθαριστριών στα σχολεία. Κάθε κυβερνητική ολιγορία σημαίνει και την υπογραφή της να απολυθούν χιλιάδες συμβασιούχες καθαρίστριες στα σχολεία και τη βούλησή της η καθαριότητα των σχολείων να παραδοθεί σε εργολάβους και κίνησε. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση αν θα επιμείνετε στην εφαρμογή του απαράδεκτου υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που σας παρέδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με ορατό, ξαναλέμε, το ενδεχόμενο τη νέα σχολική χρονιά να μπουν εργολάβοι καθαριότητα στα σχολεία, ή θα προχωρήσετε επιτέλους στη μονιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων σχολικών καθαριστριών που για χρόνια κρατιούνται σε ομοιρία και πληρώνονται με τα ψίχουλα της εργολαβίας της αίθουσας. Και δεύτερον, αν θα ενισχύσετε περαιτέρω με την αναγκαία χρηματοδότηση τους Δήμους, ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στο έργο της καθαριότητας των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση με σύγχρονους όρους της υγιεινής παιδιών και εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ.